Καλημέρα. Καλημέρα. Έκανα μια πολύ ωραία βόλτα έξω από το σπίτι μου για το λόγο ότι ήθελα να κάνω μια αξιολόγηση 2 χρόνων χρήσης του συγκεκριμένου μπουφάν του Revit Trench GTX. Τον άλλο μήνα κλείνω 2 χρόνια το έχω και ο λόγος που το θα σας αναλύσω τους λόγους που το αγόρασα. Η ιστορία πίσω από όλο αυτό ήταν μια εκδρομή που είχαμε κάνει πριν 2,5 χρόνια με κάποιους φίλους από εδώ, αλλά πέσαμε πάνω σε καταιγίδα και το μόνο μέρος του εξοπλισμού που με κράτησε στεγνό ήταν το συγκεκριμένο παντελόνι που ήταν Gore-Tex. Όλα τα υπόλοιπα πήραν νερό, οπότε ήταν η στιγμή που αποφάσισα ότι ήθελα να πάρω ένα μπουφάν Gore-Tex. Το συγκεκριμένο μπουφάν αγοράστηκε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Ένας εκ των οποίων ήταν η μεμβράνη. Η μεμβράνη Gore-Tex, η οποία όμως δεν είναι αφαιρούμενη, είναι επικαλυμμένη στο εξωτερικό κέλυφος του μπουφάν και γι' αυτό και δεν απορροφάει το νερό και δεν βαραίνει και τον μπουφάν. Ο δεύτερος λόγος ήταν η εμφάνιση. Γιατί ήθελα ένα μπουφάν που να είναι λίγο πιο διακριτικό από ένα adventure μπουφάν και το οποίο θα μπορούσε να φορεθεί είτε να πας και στη δουλειά είτε να βγεις έξω βόλτα. Αλλά έτσι νόμιζα, γιατί τελικά το έχω φορέσει πολύ περισσότερο. Το φορώ συνέχεια 9 μήνες το χρόνο, από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο εδώ στην Ελλάδα. Για τον λόγο ότι με αυτό πηγαίνω στη δουλειά, με αυτό βγαίνω έξω, αλλά με αυτό πάω και κάποιες ημερήσιες χωμάτινες γύρω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τελικά, το μπουφάν μετά από 2 χρόνια πέτυχε να μου καλύψει τις ανάγκες και αξίζει και τα χρήματά του, γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή που το αγόρασα ήταν κάτω από 500 ευρώ. Τώρα είναι παραπάνω. Το συγκεκριμένο μπουφάν, λόγω του ότι έχει και αερισμούς, και στο σπίθος αλλά και πίσω στην πλάτη, μπορείς να το φορέσεις άνετα από τον Οκτώβρη που αρχίζουν οι θερμοκρασίες να πέφτουν στους 15 ή 20 και κάτω, και μπορείς μέχρι και το Μάιο που πλέον αρχίζει και η μέρα πιάνει μεγάλες θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα εγώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι κρυώνω, το συγκεκριμένο το μπουφάν έχω δει ότι μπορώ το μέγιστο που θερμοκρασία, μέγιστη θερμοκρασία που μπορώ να το φορέσω είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Στους 30 βαθμούς είναι η θερμοκρασία που δεν νιώθεις ούτε ότι υδρώνεις, αλλά ούτε νιώθεις και να δροσίζεσαι. Πάνω από τους 30 βαθμούς πιστεύω ότι θα χρειαστείτε κάποιο άλλο μπουφάν. Αντίστοιχα στο κρύο, μέχρι και 0 βαθμούς που το έχω οδηγήσει, αν βάλεις τη θερμική επένδυση που έχει μέσα και εάν χρησιμοποιήσεις κάποιο ισοθερμικό ή μια ζεστή μπλούζα, δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα. Πιο πολύ θα κρυώσεις από τα χέρια. Ας πάρουμε τα θετικά του, τα πλεονεκτήματά του. Τα πλεονεκτήματά του είναι η ίδια η διαβροχοποίηση, η ίδια η μεμβράνη του Gore-Tex, η οποία εγγυάται καλύτερη διαβροχοποίηση από όλες τις υπόλοιπες μεμβράνες που υπάρχουν έξω στην αγορά. Το δεύτερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μπουφάν και όλες οι νέες σειρές της συγκεκριμένης μάρκας είναι η ασφάλεια. Και το υλικό της κορντούρας που είναι 300 ντενιέρ νομίζω, αλλά και τα εσωτερικά προστατευτικά, γιατί έχεις level 2 προστατευτικά στους αγκώνες και στους ώμους, αλλά θα πρέπει να πληρώσεις εξτρά για τα προστατευτικά στήθους, γιατί έχει θήκη και για το στήθος και για τις πλάτες.
τα οποία είναι level 2 της πλάτης και level 1, επίπεδο 1 ασφάλειας στο στήθος. Με αυτά τα προστατευτικά είναι σχεδόν σαν να φοράς έναν θώρακα. Ίσως να είσαι και μια προστασία εδώ στα πλευρά, θα ήταν ολοκληρωμένη η προστασία. Άλλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μπουφάν είναι η αεραγωγή του. Γιατί καλή διαβροχοποίηση, αλλά αν δεν έχεις και αεραγωγούς στις ζεστές μέρες να τους ανοίγεις για να δροσίζεσαι, τουλάχιστον στις χώρες της Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα, δεν είναι ολοκληρωμένο το μπουφάν. Είναι ένα καθαρά χειμερινό. Σε ένα άλλο πλεονέκτημά του, το οποίο όμως είναι και υποκειμενικό στον κάθε άνθρωπο, είναι η εμφάνισή του. Νομίζω ότι είναι τόσο διακριτικό ώστε να μπορείς να πας και βόλτα, αλλά βγάζει, έχει όμως και κάποια adventure στοιχεία προσωπικά για μένα, το οποίο ίσως να είναι και το χρώμα το χακί, το οποίο μπορείς να το φορέσεις και σε ένα ταξίδι ή ακόμη και να κάνεις και μια εκδρομή μεγάλη. Επίσης, ένα από τα θετικά του μπουφάν είναι ότι έχει ρύθμιση στο μανίκι και μπορείς να φέρεις την προστασία του αγκώνα να το σφίξεις και να έρθει πιο κοντά ώστε να μην μπορεί να μετακινείται. Οποιοδήποτε προϊόν δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα, έχει και κάποια μειονεκτήματα ή ίσως κάποιες παραλήψεις. Προσωπικά για μένα το συγκεκριμένο μπουφάν, ένα μεγάλο μειονέκτημα, το οποίο όμως λύθηκε σε μεταγενέστερα μοντέλα, είναι ο ημάντα σύσφυξης στη μέση. Έχει αυτά εδώ τα κουμπιά τα οποία φέρουν σε δύο θέσεις κουμπώνουν, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ένα άλλο επίσης μειονέκτημα ήταν ότι τουλάχιστον για εμάς τους ανθρώπους που μένουμε στη Μεσόγειο, έναν αεραγωγό στα μανίκια νομίζω ότι θα βοηθούσε και θα ήταν ακόμη πιο ολοκληρωμένο το συγκεκριμένο μπουφάν. Θα ήταν πιο ολοκληρωμένο από την άποψη ότι θα ήταν πολύ πιο κοντά στη φιλοσοφία των τεσσάρων εποχών. Επίσης, αυτό που νιώθω ότι θα χρειαζόταν και το συγκεκριμένο μπουφάν θα ήταν και μια τσέπη πίσω, η οποία θα μπορούσε να είναι διακριτική όπως έγιναν και στα μεταγενέστερα τα μπουφάν, για να μπορείς να αποθηκεύεις κάποια πράγματα. Ένα επίσης ακόμη μειονέκτημα είναι το ότι δεν μπορείς να ρυθμίσεις το κολάρο. Έχει μόνο δύο θέσεις για να το βάλεις, για να το ρυθμίσεις. Νομίζω ότι είναι εδώ μια παράληψη ή έναν άλλον τρόπο θα έπρεπε να βρει πιο όμορφο, πιο διακριτικό η Revit. Συνοψίζοντας, το συγκεκριμένο μπουφάν στα 2 χρόνια χρήσης και με προστάτεψε και από το κρύο και από τη βροχή, που ήταν ο κύριος λόγος που το αγόρασα, αλλά επίσης νιώθω πολύ όμορφα φορώντας το, γιατί εμφανισιακά μου αρέσει και επίσης η αφή του συγκεκριμένου μπουφάν είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Δεν είχα κάποια σκισίματα ή κάποιες ραφές οι οποίες είχαν φύγει που να μην δικαιολογούσαν την αυξημένη του τιμή. Γενικά είναι ένα πολύ τίμιο, όμορφο, ποιοτικό, ασφαλές, με κάποιες παραλήψεις μπουφάν. Νομίζω με αυτά τα λίγα έχω περιγράψει όσον αφορά τη χρήση των 2 χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι δεν έτυχε ούτε να το δοκιμάσω σε κάποια πτώση, ευτυχώς, αλλά ούτε και να πέσω σε κάποια πολύ βαρέα βροχή. Εδώ δεν θα μπω και ευτυχώς, απλά θα ήθελα να κάνω ένα τεστ για να δω αν όντως η μεμβράνη αντέχει σε κάποια βροχή που είναι πολύ μεγάλης έντασης. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιου είδους βροχές, δεν βρέχει συνεχόμενα. Γιατί αν βρέχει συνεχόμενα, συνήθως δεν βγαίνεις έξω βόλτα. Μόνο το καλοκαίρι, αν το φορέσεις, που τότε έχουμε κάποιες πολύ δυνατές βροχές, μπόρες, οι οποίες είναι μεγάλης έντασης, αλλά είναι μικρής διάρκειας. Αλλά συνήθως το καλοκαίρι δεν το φοράς το συγκεκριμένο το μπουφάν. Πάμε να οδηγήσουμε.